Και το ερώτημα είναι το εξής. Αν η τέχνη είναι ανάγκη ή αν είναι από τα πρώτα αγαθά τα οποία κόβουμε σε περίοδο κρίσης. Πρώτον θα ήθελα, φαντάζομαι συμφωνούν και οι συνομιλητές μας, να διευκρινίσω ότι η τέχνη, κατά την άποψή μου, είναι μέρος του πολιτισμού. Και πολιτισμός είναι και ο τρόπος με τον οποίο ζούμε την καθημερινότητά μας, μιλάμε στον συνάνθρωπό μας, συμπεριφερόμαστε στον δρόμο. Και αυτό το λέω ακριβώς για να υπογραμμίσω το γεγονός ότι σε περιόδους κρίσης και ανάγκη για πολιτισμό μεγαλώνει. Ευαισθητοποιούμαστε όλοι, ερχόμαστε πιο κοντά. Αναλογιζόμαστε ότι ανήκουμε σε ένα σύνολο και δεν είμαστε ένα σύνολο από άτομα. Εγώ βλέπω πάρα πολλές ευκαιρίες στο πρόβλημα που διανύουμε σε αυτή την περίοδο. Πιστεύω ότι τα δύσκολα δεν έχουν έρθει ακόμα. Αλλά είμαι αισιόδοξος για την περίοδο που θα έρθει μετά από αυτό το τούνελ που διανύουμε. Και το τελευταίο που θέλω να πω για αυτό το θέμα, δηλαδή για το αν η τέχνη και ο πολιτισμός είναι ανάγκη, αν δεν ήταν ανάγκη, τότε δεν θα είχαμε χιλιάδες νέα γκρουπ, νέους σχηματισμούς μουσικών, νέους καλλιτέχνες που ξεκινούν από το μηδέν. Παιδιά τα οποία μπορεί να μην έρχονται συχνά στο Μέγαρο, δεν φταίνε αυτά, αλλά θα πάνε σε ένα σωρό εκδηλώσεις που θα βρουν ανοιχτή την πόρτα. Υπάρχει προσέλευση. Ναι. Κόσμο. Υπάρχει. Και θα υπάρχει και ακόμη περισσότερο όσο προχωρούμε, γιατί νομίζω ότι όλοι μας αντιλαμβανόμαστε ένα ρυθμό στην πόλη, ο οποίος δηλώνει δίψα. Και αυτή τη δίψα θα προσπαθήσουμε να την ικανοποιήσουμε. Ήταν ανικανοποιείται μέχρι τώρα? Πέρασαν διάφορες περίοδοι. Στα πρώτα χρόνια λειτουργίας του Μέγαρου, στην πρώτη πενταετία, γνωρίζω πολύ καλά ότι το Μέγαρο είχε πάρα πολύ προσέλευση. Αυτό το οποίο συνέβη στο Μέγαρο Θεσσαλονίκης δεν είναι κάτι που δεν συνέβη και στο Μέγαρο Αθηνών, ως ένα μεγάλο βαθμό. Και τι είναι αυτό? Επίλθε ένας κορεσμός. Είναι σαν να τρως αστακό κάθε μέρα και πάβεις και εσύ που τον μαγειρεύεις, αλλά και ο άλλος που τον τρώει, να αντιλαμβάνεται πόσο νόστιμος και σπάνιος είναι και τι ιεροτελεστία θα μπορούσε να είναι το να πάρεις μερικά λεπτά να σκεφτείς πόσο τυχερός είσαι που αυτή τη στιγμή έχεις τη δυνατότητα να φας αστακό. Εγώ νομίζω ότι θα τον ξαναφτιάξουμε τον αστακό μας και θα είναι πιο νόστιμος και με περισσότερη διάρκεια. Αυτό σημαίνει τώρα μια κρίση. Μα δεν το αρνείται κανείς. Μάλιστα. Ζούμε στο ίδιο πλοίο. Μάλιστα. Αλλά επειδή η τέχνη προέρχεται από τους ανθρώπους και είναι ανάγκη της ψυχής, δεν νομίζω ότι έχει οποιοδήποτε κίνδυνο να εξαλειφθεί. Εγώ σκέφτομαι το εξής. Μιλήσατε πριν για την ευθύνη που έχουν οι θεσμοί και οι δομές απέναντι στην κοινωνία. Στην περίοδο της κρίσης. Θα ήθελα να το αντιστρέψω λίγο αυτό. Και η κοινωνία και έχει ευθύνη απέναντι στους δομές. Να το εξηγήσω ως εξής. Το τι καλλιτέχνες θα έρθουν στο Μέγαρο και το πώς θα εξελιχθούν περαιτέρω και το αν θα αποτελέσουν κάποια στιγμή μέρος της περιουσίας της Ελλάδας σε 10 χρόνια από τώρα, σε 15 χρόνια από τώρα, εξαρτάται κατά πολύ και από αυτό το κοινό. Αν θα τους στηρίξει το κοινό, αν θα ενδιαφερθεί το κοινό για την πορεία τους και αν θα έρθει ναι στη συναυλία και αν θα καταλάβει τη σχέση που έχει η παρουσία τους στην αίθουσα με την ευημερία των καλλιτεχνών της πόλης και κατ' επέκταση της Ελλάδας.